Καταρχήν, θα συμφωνήσω, επειδή ήταν το θέμα αυτό του κόλπου του Καλονίσης, σαφώς με το θέμα της υγειονομικής μελέτης για τους λόγους που υπόθηκαν. Για το άλλο θέμα θα μιλήσουμε μετά στο θέμα τέταρτο. Με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα των εντατικών πόρων. Και όπως συζητήθηκε και όπου φαίνεται ότι υπάρχει μια χαώδης κατάσταση και η οποία δεν διευκρινίστηκε καθόλου, γιατί δεν υπάρχει δυστυχώς στρατηγική μελέτη. Θα διαφωνήσω για το θέμα ότι η στρατηγική είναι να μεταφέρουμε μεγάλες ποσότητες νερού από μια μεριά στην άλλη. Αυτό ήταν η στρατηγική πριν 20 χρόνια και 30. Η νέα στρατηγική είναι μικρές παρεμβάσεις στο περιβάλλον και όχι μεγάλες. Το φράγμα του Γαϊδουρά σχεδιάστηκε το 90, το 80, υλοποιήθηκε το 2000, είναι περασμένες ιστορίες. Με απασχολεί δε ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι δεν θα είναι άρδευσης, θα είναι μόνο ίδρευσης. Το κάνουμε για ποιο λόγο τότε, να κάνουμε μόνο άρδευση της ίδρευση της Μυτιλίνης ή μετά θα κοιτάξουμε υπογείως να κάνουμε αρδεύσεις. Ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν μας απαντάει κανένας. Επίσης, και συμφωνώ ότι πρέπει το θέμα των βασιλικών να λήξει κάποια στιγμή, θα θέλαμε να ξέρουμε και ποια είναι η εκτίμηση προϋπολογισμού και από πού θα υλοποιηθεί, εάν δεν θα μπει σε ΕΣΠΑ, διότι δεν χρηματοδοτεί πλέον λίμνο, όπως το λένε, αρδεύσεις. Λίγο να ξεκαθαριστεί το θέμα αυτό, διότι είναι ένα τεράστιο θέμα με τεράστια κόστη, τεράστια περιβαλλοντικά κόστη, και είπαμε ότι δεν έχει εγκριθεί ποτέ από εμάς το έργο αυτό. Και τελικά τι θα γίνει? Προφανώς και συντάσσουμε με το αυτό που είπε ο κύριος Μανάβης, είπε ο κύριος Κάρλας και οι υπόλοιποι, θέλουμε μία στρατηγική υδατικών πόρων σε όλα τα νησιά. Υπάρχει η μελέτη που έχει γίνει στα πλαίσια της υποχρέωσής μας για την του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 60 του 2000 για τα υδατικά διαμερίσματα. Δεν έχουμε προχωρήσει ικανοποιητικά. Είναι περιφερειακή υποχρέωση και αντί να δίνουμε τα χρήματα σε άλλα έργα τοπικής σημασίας, οφείλουμε και μπροστά στο πρόβλημα που έχουμε της κλιματικής αλλαγής να το μελετήσουμε σε όλα τα νησιά. Το είπε και ο κύριος Αδαμίδης για τη Λίμνο. Ναι, προφανώς συμφωνούμε στη μελέτη επισκευής του φράγματος Κοντιά, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, και τα υπόλοιπα φράγματα που είπε ο κύριος Αδαμίδης πρέπει να ολοκληρώσουμε με μία μελέτη. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε και να υπάρχει και να συμφωνήσουμε πια σε ένα σχέδιο με ένα βάθος χρόνου. Δεν μπορεί να γίνονται αυτές οι αντεγκλήσεις, βγάλτε αυτό, βάλτε εκείνο, δεν έγινε εκείνο, δεν έγινε. Δεν καταλαβαίνουμε όσοι απλώς προσπαθούμε να θυμηθούμε τι έχει γίνει. Για τα υπόλοιπα έργα, σαφώς έχουμε αμφιβολίες, όχι για τη σκοπιμότητα του έργου της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Μακάρι να είναι ένα ολοκληρωμένο έργο και να μην είναι μόνο βελτίωση ασφαλτόστρωσης και να είναι και όλα τα υπόλοιπα που θα βελτιώσουν την είσοδο της Μύρινας. Και θα θέλαμε, για να μην εμφανίζονται τα έργα ξαφνικά όπως είναι, το συζητάμε το πρωί και με τον κύριο Κουσουρμπά, ώστε να μην έρχονται τα έργα ξαφνικά και να λέμε από πού ήρθε το Ήπιος, τώρα ήρθε και άλλο έργο, από πού ήρθε ο Κλεοτάπη της Αγίας Παρασκευής. Θα θέλαμε να έχουμε μία τεκμηρίωση και ένα σχέδιο. Όταν ζητάμε σχέδιο και να μην λέμε ότι γίνονται με αδιαφανή κριτήρια, είναι να υπάρχει ένα σχέδιο με ένα στοιχειώδες χρονοδιάγραμμα. Ξέρουμε ότι όλα δεν μπορούν να γίνουν, αλλά από την προηγούμενη εβδομάδα που μας ήρθε αυτό το σχέδιο, ξαφνικά ξεπήδηξε και η Αγία Παρασκευή. Πώς? Ξεπήδησε και η εκκλησία του Αφάλωνα. Πώς? Ξεπήδησε και το δόστρωμα για τον γεροκομείο του Μανταμάδου. Μας θύμισε ο κ. Βαλσαμίδης ότι είχε ξαναμπεί, βγήκε, γιατί βγήκε, γιατί ξαναμπαίνει, έτσι. Και μακάρι και η επισκευή της Γεωργικής Σχολής Αιρεσίου που μπήκε, να έχουμε και την εικόνα τι θα την κάνουμε τη Γεωργική Σχολή Αιρεσίου. Ποιος είναι το σχέδιο για το επόμενο βήμα? Διότι θα θυμίσω ότι ολοκληρώθηκε και ο κινηματογράφος της Αιρεσίου και αυτή τη στιγμή είναι κλειστός και για λόγους
τεχνικούς, ατέλειες τεχνικές, αλλά και γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι να την κάνουμε. Κάνουμε έργα που δεν ξέρουμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, για ποιο λόγο. Λοιπόν, υπάρχουν αδυναμίες, που γι' αυτό ζητάμε διαρκώς το σχεδιασμό. Βλέπουμε τα πράγματα να ξεφυτρώνουν ξαφνικά και δεν ξέρουμε από πού ξεφυτρώσανε και ποια είναι η σκοπιμότητά τους. Παρακαλούμε, αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά με ένα σχεδιασμό. Και το ερώτημα είναι, ωραία, εφόσον δεν γίνονται αρδεύσεις, από πού θα χρηματοδοτηθούν τα έργα των αρδεύσεων που συζητάμε τώρα και μπαίνουν ξανά πάλι, που πρέπει να γίνουν. Έχουμε προγραμματίσει από πού θα μπουν, από πού θα χρηματοδοτηθούν. Το ΠΕΠ δεν τα χρηματοδοτεί, είναι σίγουρο. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα τα χρηματοδοτήσει. Θα πάει στο Ταμείο Ανάκαμψης που δεν θα χρηματοδοτεί. Πού και τι. Δεν είναι ξεκάθαρο τίποτα από αυτά που λέμε. Ευχαριστώ.